Γεια σας, ευθύς εδώ. Είναι 1η Ιουνίου 2012. Καλό μήνα σε όλους. Βρίσκομαι στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ετοιμάζομαι να πάω στη Λάρισα. Έχει βραχνιάσει λίγο η φωνή μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Βασικά ξέρω, κρύωσα μάλλον λίγο στην Κύπρο. Επειδή εκεί είχε πάρα πολύ ζέστη και ήμασταν μέσα έξω σε air condition και γενικά το air condition δεν κάνει καλό πάρα πολύ στη φωνή. Γι' αυτό δεν πρέπει να μιλάω πολύ, γι' αυτό θα κάνω ένα σύντομο βιντεάκι. Να σου πω ότι πάω Λάρισα, θα μείνω τελικά 2 μέρες, σήμερα και αύριο. Έχουμε ένα promotion σε σούπερ μάρκετ που κάνουμε με τα τυροκομικά Τέμπη, με τη φέτα Τέμπη. Θα φτιάχνω κάποιες συνταγές, θα πω κανένα τραγουδάκι, θα μιλήσουμε με τον κόσμο. Και ενώ τόσο από το καιρό έλεγα να πάω στο Βόλο για Αγίου Πνεύματος σε κάτι φίλους, επειδή οι φίλοι μου θα πάνε Πήλιο και δεν θέλω να τρέχω, ήθελα να πάω εκεί πέρα στο Βόλο στα Πευκάκια που είναι λίγο έξω και είναι πάρα πολύ ωραία. Τελικά αποφάσισα να γυρίσω Θεσσαλονίκη αύριο βράδυ, να μείνω Κυριακή Δευτέρα Θεσσαλονίκη, να ξαναπάω Τρίτη στη Λάρισα, γιατί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο έχουμε εκδηλώσει στη Λάρισα που αν είσαι σε γύρω περιοχή οπουδήποτε Θεσσαλία, θέλω να έρθει σε μία από αυτές τις μέρες, αν πάρα πολύ ωραία. Θα είμαστε στο Pantheon Plaza το απόγευμα και θα κάνουμε κάθε μέρα άλλες συνταγές, θα μαγειρεύουμε και φυσικά τραγούδι, θα έχουμε χρόνο να τα πούμε από κοντά και όλα αυτά τα ωραία όμορφα. Έχω εδώ το νεράκι μου με τα ελεφαντάκια, έχω και το ταπεράκι με φρουτάκια, κεράσια και βερίκοκα, χρυσόμηλο όπως τα λένε στην Κύπρο. Έχω και το snack του ευτύχη και νομίζω ότι με αυτά θα μείνω on alert power, τέλος πάντων μέσα σε με όσο περισσότερη ενέργεια μπορώ, γιατί 6 με 9 σήμερα θα έχουμε την παρουσίαση. Αυτά, να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Θα κοιμηθώ και λίγο στο λεωφορείο, δεν το συζητώ. Αυτά, να είστε καλά, φιλιά πολλά. Ένα τελευταίο πράγμα. Θέλω να σας κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση που έχει να αφορά το κανάλι. Το κανάλι αυτό στο YouTube. Επειδή γενικά το πρόγραμμά μου είναι αρκετά πιεσμένο, θέλω να κάνετε like αν σας αρέσει να ανεβάζω βιντεάκια, ακόμα και αν δεν είναι πάρα πολύ μονταρισμένα και όχι πάρα πολύ φτιαγμένα. Δηλαδή, να είναι λίγο πιο real. Πώς ήταν αυτό που ανέβασα σήμερα το πρωί, που ήμασταν στον κήπο και μετά φτιάχναμε μια σαλάτα. Και είναι λίγο καθημερινό, αλλά έχει και ενδιαφέροντα πράγματα. Ή αν θέλετε γενικότερα να είναι πιο λιγότερο συχνά τα βίντεο και να είναι λίγο πιο προσεγμένα. Αν και νομίζω ότι γενικά για προσεγμένα βίντεο, επειδή έχουμε τώρα και την εκπομπή, το Food IQ, υπάρχουν και τα ντοκιμαντέρ, τα ταξιδιωτικά που φτιάχνουμε, ότι θα υπάρχει υλικό έτσι καλό φτιαγμένο για αυτούς τους λάτρες, τους κινηματογραφιστές που θέλουν κάτι να είναι ωραίο, φωτισμένο κτλ. Νομίζω ότι αυτό το κανάλι, ωραίο είναι αυτά τα καθημερινά βιντεάκια, τα vlogs. Πώς, ας πούμε, να φας, κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ μαλακό, γιατί πώς το ανοίξεις έτσι, που είναι τέλειο όριμο. Πώς τρως ένα βερίκοκο. Το παίρνεις, το ανοίγεις στη μέση, είναι από τα καλά βερίκοκα που είναι όριμα. Λοιπόν, να είστε καλά, φιλιά πολλά. Καλή δύναμη, κάντε like, subscribe, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Καλό Αγίου Πνεύματος, αν δεν τα πούμε. Έλειο. Μεταφέρθηκα στον εσωτερικό χώρο, γιατί εδώ έχει πιο καθαρή ατμόσφαιρα, ούτε καυσαέρια, ούτε καπνό από τσιγάρα και έχει ένα ωραίο τριαντάφυλλο. Ψεύτικο. Μου και δυστυχώς δεν έχει Wi-Fi, δεν λειτουργεί. Υπάρχει υποθέτε free Wi-Fi, αλλά δεν λειτουργεί τώρα. Που σημαίνει ότι δεν μπορώ να ανεβάσω αυτό το βίντεο επί το που το προηγούμενο. Δεν πειράζει. Δουλεύουμε λίγο. Γράφουμε μια πρόταση που πρέπει να γράψω. Και έχω και βιβλιαράκι. Ωραίο βιβλιαράκι διαβάζω. Αυτά. Άντε. Σε λίγο φεύγει το ΚΤΕΛ. Να είσαι καλά. Για πολλά. Την καταλοφορείο. Φύγαμε. Δυστυχώς το Wi-Fi δεν δούλεψε και δεν μπόρεσα να ανεβάσω το βιντεάκι. Θα το ανεβάσω μαζί με αυτό το βιντεάκι. Θα ανεβάσω και τα τρία μαζί. 4, 5, δεν ξέρω πόσο θα είναι. Αυτά τα ταξίδια. Τέλεια, κάθομαι και πρώτη θέση, είναι χωρέα θέα. Η
Φτάσαμε.